Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και μάθημα Photoshop. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω το πώς μπορούμε σε μια φωτογραφία να αλλάξουμε το background. Θα σας δείξω τον εύκολο τρόπο, τον πολύ εύκολο τρόπο, οπότε πήρα και κάποιες εύκολες και βατές φωτογραφίες ώστε να μπορέσει το μάθημα να γίνει κατανοητό σε όλους. Τώρα, αν θέλετε να πάρετε κάτι πιο πολύ σε λεπτομέρεια και να φτιάξετε, θα χρειαστεί να δουλέψετε λίγο περισσότερο τα εργαλεία που θα δουλέψω εγώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα στο μάθημα θα σώσω ένα πουλάκι. Το πουλάκι στη συγκεκριμένη φωτογραφία πάει να το φάει ένα φίδι. Κακό αυτό για το πουλάκι. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εμείς λοιπόν θα σώσουμε το πουλάκι και θα το πάμε σε ένα άλλο λιβάδι που δεν θα υπάρχει αυτό το φίδι που θα το φάει. Και γιατί θα είναι αρκετά εύκολο το συγκεκριμένο, θα σας δείξω το πώς μπορούμε να μεταφέρουμε το λουλούδι μέσα σε μια γλάστρα και να το φέρουμε σε μια τέτοια φωτογραφία ασπρόμαυρη και να δώσουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Δεν είναι όλη η ουσία η μεταφορά, όλη η ουσία είναι το να δώσετε το χρώμα της μίας και της άλλης φωτογραφίας να είναι ίδιο. Οπότε να δείχνει ότι η φωτογραφία είναι πραγματική, να μην σας χαλάει και να μην σας ουσιαστικά είναι διαφορετική. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς μπορούμε να φέρουμε το πουλάκι σε αυτό το background. Το background μας είναι αυτό εδώ και η φωτογραφία μας είναι αυτή εδώ. Ερχόμαστε εδώ ακριβώς στο Quick Selection και επιλέγουμε το κομμάτι που θέλουμε να αφαιρέσουμε ουσιαστικά ή καλύτερα να μετακινήσουμε από τη φωτογραφία. Επιλέξαμε το ξύλο και τώρα προσωπικά ερχόμαστε πάνω να επιλέξουμε και τα κομμάτια που θέλουμε από το πουλάκι. Δυστυχώς το φίδι δεν θα φάει σήμερα πουλάκι. Ερχόμαστε, παίρνουμε το Polygon Lasso γιατί θέλουμε να αφαιρέσουμε και αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Οπότε με το Alt πατημένο παίρνουμε λοιπόν το Move Tool και βλέπετε ότι το πουλάκι έχει φύγει. Κρίμα φιδάκι, δεν θα φας πουλάκι. Πάμε δίπλα και το πουλάκι λογικά είναι μεγαλύτερο, οπότε ερχόμαστε, παίρνουμε το Polygon Lasso, δεξί κλικ, Free Transform, Shift πατημένο και μικραίνουμε και το φέρνουμε στην ίδια γωνία της φωτογραφίας για να μην το φέρνουμε κάπου στη μέση και είναι άσχημο προφανώς. Και τώρα βλέπετε ότι η φωτογραφία η μία με την άλλη δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θα το διορθώσουμε όμως. Το πουλάκι πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τα δέντρα πίσω για τον λόγο ότι είναι πιο μπροστά στη φωτογραφία, οπότε δίνει διαφορετικές αίσθησης βάθους. Γι' αυτό το αφήνουμε αρκετά μεγαλύτερο, ενώ αν το μικρύνουμε αρκετά δεν θα χάνει πάρα πολύ στη φωτογραφία. Οπότε ερχόμαστε κοντά, αφαιρούμε τα κομμάτια αυτά εδώ, τα πράσινα, με το Polygon Lasso. Αφού λοιπόν αφαιρέσαμε αυτά τα κομμάτια, τώρα πρέπει να δώσουμε την ίδια απόχρωση χρώματος του πίσω με τον μπροστά. Αυτό εδώ πέρα είναι αρκετά φωτεινό με βάση το πίσω, οπότε θα έρθουμε Image, θα έρθουμε σε Adjustments και θα έρθουμε στο Brightness and Contrast. Και θα κατεβάσουμε λίγο το brightness και θα ανεβάσουμε ελάχιστα το contrast. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει και έρχεται στα ίδια χρώματα με την φωτογραφία. Πατάμε OK και τώρα θα χρειαστεί να σκοτεινιάσουμε λίγο ακόμα το ξύλο. Οπότε θα έρθουμε εδώ πέρα, θα πάρουμε το Burn Tool και θα έρθουμε και θα κάνουμε click και θα σκοτεινιάσουμε αυτό εδώ. Και εδώ πίσω και άλλη μία, ξανά click. Πάρα πολύ ωραία. Και θα περάσουμε και μια φορά αυτή την πλευρά από το πουλάκι. Μόνο μια φορά. Αυτό ήτανε. Είδατε λοιπόν το ότι το πουλάκι πλέον αρμόζει στη φωτογραφία όπως θα έπρεπε να αρμόζει. Πάμε λοιπόν να δούμε. Θέλω να σας δείξω και σας έδειξα αυτή τη μεταφορά, αλλά θέλω να σας δείξω και αυτή τη μεταφορά. Για τον λόγο ότι εδώ πέρα έχω βάλει και σκιές, οπότε η φωτογραφία φαίνεται λες και είναι όντως τραβηγμένη σε αυτό το background. Αυτή είναι η αρχική μας φωτογραφία. Πάμε λοιπόν, File, Open, ανοίγω τη γλάστρα που δεν έχω, το λουλούδι το έχω. Ερχόμαστε λοιπόν στη γλάστρα, επιλέγουμε τη γλάστρα με τον ίδιο τρόπο. Ένας πιο εύκολος τρόπος είναι να πάρουμε το Magic Tool και να πατήσουμε απλά ένα κλικ στο άσπρο background και μετά να πάρουμε το Polygon Lasso, δεξί κλικ, Select Inverse για να επιλέξει, είπαμε, το μέσα και όχι το έξω. Παίρνουμε το Move Tool και απλά μετακινούμε αυτό το κομμάτι της φωτογραφίας μας εδώ ακριβώς. Παίρνουμε το Polygon Lasso, δεξί κλικ, Free Transform, Shift πατημένο και μικραίνουμε λίγο ακόμα και το μετακινούμε σε ένα σημείο να δείχνει ότι πατάει. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα βλέπετε ότι δεν αρμόζει στη φωτογραφία μας και δεν είναι τόσο γιατί ακόμα δεν έχει σκιές και δεν έχει βάθος. Ερχόμαστε κοντά, παίρνουμε το Move Tool, κρατάμε το Alt πατημένο και κάνουμε ένα
αντίγραφο. Ερχόμαστε τώρα στο Polygon Lasso πάλι, κάνουμε δεξί κλικ, πατάμε Free Transform και ερχόμαστε την πάνω πλευρά και κάνουμε ένα κλακ και το κατεβάζουμε ανάποδα. Αυτό έγινε για να δώσουμε την και καλά σκιά στο πιθάρι μας. Πιθάρι να το πω, γλάστρα θα το πω, πύληνη γλάστρα. Πατάμε Enter και τώρα παίρνουμε ουσιαστικά το Copy Layer 3, δηλαδή αυτό το κομμάτι μας και το μεταφέρουμε από κάτω. Τώρα θα έρθουμε και θα κάνουμε ένα blur σε αυτό το κομμάτι, γιατί όλη η υπόλοιπη φωτογραφία, αν δείτε τις ράγες του τρένου εδώ πέρα, είναι θαμπωμένες. Οπότε και εμείς θα πρέπει να δώσουμε το ίδιο βάθος σε αυτό το κομμάτι. Ερχόμαστε λοιπόν filter, ερχόμαστε στο blur gallery και επιλέγουμε το πρώτο blur που μας δίνει επιλογή. Οπότε βλέπετε ότι έχει πάρει το κομμάτι αυτό εδώ η φωτογραφία, σε αυτό το κομμάτι η φωτογραφία έχει γίνει blur. Θα έρθουμε όμως και θα κατεβάσουμε ελάχιστα για να έχει φωτογραφία όχι εδώ αλλά γύρω στο 8% είναι ok. Για να μας δώσει, να φαίνεται να έχει υπάρχει αίσθηση τη φωτογραφία, γιατί αν είναι πιο μεγάλο θα χάνει πάρα πολύ. Οπότε εφόσον το έχουμε έτσι δεν χρειάζεται να πειράξουμε κάτι άλλο και απλά πατάμε ok. Βλέπετε λοιπόν ότι η φωτογραφία μας έχει γίνει όπως τη θέλαμε. Ερχόμαστε στο opacity, το κατεβάζουμε ελάχιστα, οπότε βλέπετε ότι έχει έρθει στο ίδιο χρώμα και το πιθάρι θα μπορούσε, η γλάστρα θα μπορούσε να είναι και μέσα στη φωτογραφία πλέον. Θα έρθω τώρα εδώ πέρα, θα επιλέξω, το έχω επιλέξει από πριν, οπότε έρχεστε εσείς επιλέγετε το δικό σας. Το επιλέγουμε λοιπόν και ερχόμαστε πάλι με το Move Tool και το μετακινούμε δίπλα ακριβώς. Εδώ. Παίρνουμε το Polygon Lasso, κάνουμε δεξί κλικ, κάνουμε Free Transform, Shift πατημένο, το μικραίνουμε. Ωραία, και το φέρνουμε επάνω από το πιθάρι μας. Δηλαδή το Layer 4 το φέρνουμε πάνω από το Layer 3. Και πάλι παίρνουμε το Polygon Lasso, κάνουμε Free Transform και το φέρνουμε από επάνω, μέσα από τη μια και έξω από την άλλη για να δείχνει ότι υπάρχει το λουλούδι μας μέσα ακριβώς στη γλάστρα μας. Και θα κάνω την ίδια διαδικασία με το blur στη γλάστρα μας. Οπότε κάνουμε δεξί κλικ, αν θέλετε κάνετε duplicate layer ή αν θέλετε παίρνετε πάλι το move tool, shift alt πατημένο και απλά το μετακινείτε για να δημιουργηθεί το άλλο μας αντίγραφο. Αυτή τη φορά είναι από πάνω, οπότε ερχόμαστε εδώ, πατάμε το transform. Ερχόμαστε εδώ και το φέρνουμε από την επάνω πλευρά. Πατάμε Enter και ερχόμαστε και κάνουμε Filter, Blur Gallery, Fill Blur και το κάνουμε 8%. Και πατάμε OK. Κατεβάζουμε λίγο το Opacity. Αυτό ήταν. Είδατε λοιπόν πως μπορέσαμε να μεταφέρουμε μια γλάστρα και ένα λουλούδι σε μια άλλη φωτογραφία και να της δώσουμε την αίσθηση ότι η φωτογραφία υπάρχει μέσα στο δικό μας background. Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία μπορείς να μεταφέρεις και να πας πράγματα δίπλα. Ίσως χρειαστεί να το σκοτεινιάσουμε λίγο με το brightness, οπότε θα επιλέξω όλα τα κομμάτια της φωτογραφίας μου. Θα κάνω δεξί κλικ, θα κάνω merge και θα έρθω στο image, το adjustment, brightness, contrast, θα κατεβάσω λίγο το brightness και θα ανεβάσω ελάχιστα το contrast. Θα κατεβάσω μάλλον ελάχιστα το contrast και θα πατήσω OK και θα έρθω πάλι στο Burn Tool και αυτό το σημείο της φωτογραφίας θα το σκοτεινιάσω. Και θα έρθω στο Dodge Tool και αυτό το σημείο της φωτογραφίας θα το ανοίξω. Λίγο ακόμα. Αυτό ήταν λοιπόν, είδατε το πόσο εύκολα μπορέσαμε και να τα φέραμε το λουλούδι σε ένα άλλο background και μπορέσαμε να το φτιάξουμε όπως εμείς θέλαμε και να δίνουμε την αίσθηση ότι έχει φωτογραφηθεί όντως έτσι και δίπλα ακριβώς σώσαμε ένα πουλάκι από ένα φίδι που πήγαινε να το φάει. Αυτό ήταν λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κάντε subscribe με βοηθάει, κάντε like επίσης, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω να μου κάνετε ερωτήσεις. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε ένα ακόμα μάθημα Photoshop.